Γεια σας φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο θα πλέξουμε ένα εύκολο μαρτάκι. Είναι το βραχιολάκι που φοράμε από την πρώτη μέρα του Μάρτη μέχρι το τέλος για να μην μας κάψει ο ήλιος της άνοιξης. Εδώ έχω φτιάξει μερικά μαρτάκια και τα έχω στολίσει με μία καρδούλα και χαντρούλα στη μέση. Σε αυτό έχω βάλει μερικές χάντρες και εδώ έχω φτιάξει ένα εύκολο λουλουδάκι. Πάμε να φτιάξουμε μαζί αυτό το εύκολο βραχιολάκι. Θα χρειαστούμε άσπρη και κόκκινη κλωστή, βελονάκι για δαντέλες και ξεκινάμε με τη βασική μας θηλιά. Και θα πλέξουμε 4 αλυσίδες. Θα κλείσω εδώ με ένα βουβό και θα δημιουργήσω ένα μικρό κύκλο. Θα πλέξω μία αλυσίδα. Και μέσα στον κύκλο μου θα πλέξω απλά άριχτα για να κάνω ένα μικρό πλεκτό κουμπάκι που θα μου χρησιμεύσει να κουμπώνω εύκολα το βραχιολάκι μου. Πλέκω μέσα στον κύκλο μου απλά άριχτα τόσα ώστε να κλείσει η μικρή εδώ τρυπούλα και να δημιουργηθεί το κουμπάκι μου. Σιγά σιγά έγινε το κουμπάκι μου και τώρα σε αυτό το σημείο θα κλείσω, θα κάνω ακόμα 2 άριχτα και θα κλείσω εδώ με ένα βουβό. Θα πλέξω τώρα 3 αλυσίδες, θα πατήσω στη δεύτερη αλυσίδα. Θα πάρω κλωστή και θα την περάσω μέσα από την προηγούμενη θηλιά. 3 αλυσίδες. Πατάω στη δεύτερη εδώ αλυσίδα και κάνω ένα βουβό. Αυτό είναι το σχέδιο για το βραχιολάκι, μας. Πλέκουμε 3 αλυσίδες, πατάμε στη δεύτερη αλυσίδα και κάνουμε ένα βουβό και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να έχουμε το επιθυμητό μέγεθος για τον καρπό μας. Όταν έχουμε πλέξει αρκετό κομμάτι, το μετράμε στο χέρι μας. Θα πλέξω ακόμα λίγο για να κάνω μία μεγάλη θηλιά, να περνάω μέσα το κουμπάκι μου. Πλέκω 3 αλυσίδες, πατάω στη δεύτερη και κάνω ένα βουβό. Τώρα πλέκω μία αλυσίδα και θα φτιάξω μία θηλιά και θα μετρήσω να δω αν περνάει το κουμπάκι μου. Άρα
θα πατήσω σε αυτό εδώ το σημείο και θα πλέξω ένα άριχτο. Κάνω μία αλυσίδα και τώρα θα κόψω τις κλωστές μου. Και με μία βελόνα θα στεριώσω τις κλωστές σε αυτό εδώ το σημείο. Και το μαρτάκι μας είναι έτοιμο. Ελπίζω φίλοι μου να σας βοήθησα με αυτό το βίντεο και να μην ξεχάσετε να πλέξετε κι εσείς όμορφα μαρτάκια για σας και για τους μικρούς μας φίλους. Και αν θέλετε μπορείτε να το διακοσμήσετε με μικρές χαντρούλες ή να φτιάξετε μία μικρή καρδούλα και να την ενώσετε σε αυτό εδώ το σημείο. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Γεια σας.